Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο, σε άλλη μια ενημέρωση. Στο σημερινό βίντεο θα κάνουμε άλλη μια αναφορά στις μεταφορές, στις τραπεζικές μεταφορές από, από το αντανακτήριο Binance και FTX και υπάρχει λόγο που σήμερα ε, αναφέρω και την FTX λοιπόν για τραπεζικές μεταφορές, αναλήψεις, ε, καταθέσει κτλ και θα κάνουμε λοιπόν και μια ανασκόπηση και μια αναφορά και στις υπόλοιπε επιλογές που έχω να φέρει λοιπόν στο κανάλι και τον καλύτερο τρόπο λοιπόν που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει κάποιο για τις SEPA ε, ε, μεταφορές προς και από Binance και FTX και γιατί και FTX. Ο σκοπός λοιπόν είναι να κλείσω αυτό το κεφάλαιο με τις τραπεζικές μεταφορές προς και από ανταλλακτήρια για να το έχετε πλήρης και ξεκάθαρο στο μυαλό σας με όλες τις επιλογές και τις εναλλακτικές λοιπόν που υπάρχουν ε, αυτή τη στιγμή στο στα ανταλλακτήρια λοιπόν και που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και να συνεχίσουμε μετά με τα υπόλοιπα βίντεο μιας και αρκετές φορές με ρωτάτε ξανά και ξανά τα ίδια πράγματα για τις τραπεζικές μεταφορές προς Binance και, προς, και άλλα ανταλλακτήρια και λοιπόν αυτό θα το καλύψουμε σήμερα please. Και έτσι μπορούμε να συνεχίσουμε μετά με τα υπόλοιπα, με τι αναλύσει, ενημερώσει κτλ. στα επόμενα βίντεο. Οπότε, καλώ ήρθατε άλλη μια φορά. Like στο βίντεο, εγγραφή στο κανάλι για καθημερινή ενημέρωση και αναλύσει και πολλά άλλα που δείχνουμε καθημερινά λοιπόν στο κανάλι. Ακολουθήστε με και σε Twitter και Instagram για καθημερινή ενημέρωση και επικοινωνία λοιπόν και από εκεί. Οποιαδήποτε απορία έχετε, προτιμήστε να γράψετε πρώτα κάτω από το βίντεο. Ό,τι είναι έτσι λίγο πιο προσωπικό ή σημαντικό, ιδιαίτερο θέμα, στείλτε μου μήνυμα στο ε, Instagram. Τώρα, όπω σα έχουν αφήσει λοιπόν για για τι τραπεζικέ μεταφορέ υπάρχουν αρκετέ εναλλακτικέ και αρκετέ λύσει. Κάποια στιγμή σα είχα δείξει και την Cryptomat, την οποία πλέον δεν θεωρώ ότι είναι μια από τι καλέ λύσει για να χρησιμοποιήσετε για τραπεζικέ μεταφορέ, διότι έχει κάποιου προορισμού και πολύ ψηλά για τι μεταφορέ που κάνετε. Οπότε συγκρίνοντα την Cryptomat και την Coinbase επίση, που και αυτή έχει αρκετά υψηλά χαμηλότερα βέβαια από την Cryptomat, αλλά αρκετά φύση και αυτή, λοιπόν η καλύτερη λύση που, τις καλύτερες λύσεις λοιπόν που έχω δει μέχρι στιγμής είναι ε, crypto.com είναι η Bit2Me πλατφόρμα που είχα κάνει λοιπόν, ε, έχω κάνει ανάλυση και αυτό, όλα αυτά τα βίντεο θα τα βρείτε στο playlist που λέει για wallets ε, στο κανάλι μου, απλά απαντώντας στο όνομά μου λοιπόν εδώ πέρα και να πάτε στα playlist θα βρείτε όλα αυτά εδώ τα βίντεο σε μια σειρά. Και αυτό λοιπόν εδώ, αλλά έχει σίγουρα υψηλότερα φύση λοιπόν από την Binance και από την FTX. Αυτό εδώ έχει περίπου τα ίδια φύση με την Crypto.com. Τώρα, το τελευταίο βίντεο που είχα κάνει για τραπεζικέ μεταφορέ ήταν αυτό φυσικά που σας έλεγα μεταξύ Revolut, Crypto.com και Binance λοιπόν εδώ πέρα, που μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιήσετε ακόμα. Έτσι, δεν, δεν ακυρώνουμε κάτι. Απλά σα δίνω και άλλε αναλλακτικέ. Ε, λύσει λοιπόν και συνολικέ λύσει λοιπόν, πάνω σε αυτό το χώρο. Ε, έκανα λοιπόν και μια ανάλυση όπου συγκρίνα την FTX με την Binance και τι λεπτομέρειε λοιπόν, για όσου θέλετε να, δου, να δείτε τη σημαντικότητα λοιπόν, αυτή, ε, και τι διαφορέ αυτή τη πλατφόρμα και γιατί να τη χρησιμοποιήσει κάποιο. Αν κάποιο δεν το έχει δει λοιπόν, προτείνω να δείτε και αυτό εδώ το βίντεο. Και αυτό λοιπόν που έχω να πω σήμερα είναι ότι ε, σαν νούμερο να επιλογή θα μπορούσε να είναι και προσωπικά, πιστεύω, λοιπόν, με την εκτίμηση και όχι από θέμα πιστεύω, αλλά κάνοντα λοιπόν βλέποντα τα στοιχεία από θέμα αφήση ε, Λοιπόν, ότι είναι καλύτερη εναλλακτική λοιπόν, η FTX κατευθείαν με την Binance. Δηλαδή, η Binance συνεχίζει να είναι η πρώτη επιλογή για trading γενικά λοιπόν και holding και ασφάλεια και όλα αυτά. Ε, έχω κάνει λοιπόν ένα tutorial για όσου ήδη το έχετε δει, αρκετή, αλλά όσου δεν το έχετε δει λοιπόν, το οποίο εξηγώ βήμα προ βήμα πώ κάνετε trading μέσα στην Binance κτλ. Αλλά επειδή δεν μπορούμε να κάνουμε τραπεζικέ μεταφορέ πλέον σε, σε ευρώ προ την Binance και από την Binance, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε λοιπόν άλλε εναλλακτικέ. Ε, και αυτό λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση λοιπόν, μπαίνει το, η FTX, λοιπόν, η πλατφόρμα FTX, όπου μπορούμε να κάνουμε μεταφορέ από την Binance ε, προς προ την FTX και να τα μεταφέρουμε μετά από την FTX σε δικό μα τραπεζικό λογαριασμό. Κάποιο μπορεί να θέλει να χρησιμοποιήσει λοιπόν τη Revolut κανονικά μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποιο, δεν υπάρχει κανένα απολύτω πρόβλημα. Μπορεί να συνεχίσει να χρησιμοποιήσει τη Revolut και τη Crypto ή τη Revolut μέσω ε, με την FTX και την Binance κτλ. Κανένα πρόβλημα. Αλλά αυτό λοιπόν που θα μπορούσαμε να κάνουμε λοιπόν τώρα ε, πάμε τώρα να δούμε στη πράξη σαν βήματα, λοιπόν, πώς θα μπορούσαμε να το διαχειριστούμε όλο αυτό. Ε, για να μεταφέρουμε τώρα, λοιπόν, τα χρήματά μα στη τράπεζα, σε τραπεζικό λογαριασμό, αν κάποιο θέλει απλά να πάρει κάποιο κέρδος ή για οποιοδήποτε λόγο, λοιπόν, θέλει κάποιο να κάνει τη τραπεζική μεταφορά. Αυτό που πρέπει να κάνει, λοιπόν, είναι να τα μετατρέψει πρώτα μέσα στην πλατφόρμα εδώ που λέει Trade, στο Convert ή στο Classic, να τα μετατρέπει, λοιπόν, σε USDT και μετά λοιπόν να τα μεταφέρει σε USDT από την Binance στην FTX. Για τις άλλες εναλλακτικές κρύπτο και λοιπόν και Bit2Me έχω μιλήσει σε προηγούμενα βίντεο αλλά σήμερα θα δούμε λοιπόν μόνο για την, α, για την περίπτωση λοιπόν που μεταφέρουμε από την Binance στην πλατφόρμα FTX. Οπότε εδώ λοιπόν βάζουμε τη διεύθυνση, παίρνουμε λοιπόν το address από το από το FTX, Λοιπόν, θα πρέπει να κάνουμε ένα λογαριασμό εκεί. Έχετε ένα link κάτω από το βίντεο που σα δίνει και ένα 5% έκπτωση στα fees, όπου και τα fees είναι επίση χαμηλά εξίσου όπω και στην Binance. Και όταν δημιουργήσετε λοιπόν λογαριασμό και πάντα στο wallet σα, έχετε όλε τι επιλογέ εδώ πέρα. Άρα λοιπόν, τι κάνουμε όταν θέλουμε να μεταφέρουμε τα χρήματα από την Binance στην FTX. Πηγαίνουμε λοιπόν στην FTX, στην επιλογή του που λέει Tether και πατάμε στο Deposit. Πατώντα λοιπόν εδώ στο Deposit, μα δίνει, λοιπόν, διάφορα... δίνει λοιπόν εδώ για παράδειγμα τι διευθύνσει, τα addresses και αν πάρω τώρα εγώ για παράδειγμα κάποια διεύθυνση εδώ θα πρέπει να επιλέξω και το ανάλογο δίκτυο. Εδώ ας πούμε είναι το δίκτυο της Tron. Αυτό έχει συνήθως τα χαμηλότερα fees ή αυτό είτε το δίκτυο της Binance Smart Chain το ίδιο. Οπότε συμβαίνει λοιπόν να επιλέξω αυτό εδώ σε αυτή την περίπτωση. Εδώ δεν έχουμε για παράδειγμα το δίκτυο της Binance Smart Chain. Οπότε παίρνω τη διεύθυνση ε, copy και πηγαίνω λοιπόν μετά στην Binance και στο σημείο λοιπόν εδώ πέρα κάνω paste και κάνω σίγουρο λοιπόν ότι έχω επιλέξει το σωστό δίκτυο. Ξαναλέω λόγω των χαμηλών φις επιλέγω και προτείνω μάλλον το, ε, το Tron διότι έτσι κι αλλιώ είναι ξεκάθαρο ότι έχει τα χαμηλότερα φις. Οπότε ε, επιλέγουμε λοιπόν το amount εδώ πέρα και κάνουμε ανάληψη και μεταφέρουμε λοιπόν τα USDT μα από την Binance στην πλατφόρμα FTX. Όταν φτάσουν λοιπόν τα USDT μα σε αυτήν εδώ την πλατφόρμα τότε μπορούμε λοιπόν να κάνουμε να μετατρέψουμε τα USDT μας σε ευρώ ή δολάριο και να τα κάνουμε τότε ανάληψη στο δικό μας το τραπεζικό λογαριασμό. Και η διαδικασία λοιπόν για να το κάνετε αυτό και στην πλατφόρμα FTX είναι πανεύκολη, είναι όπως και στην Binance λοιπόν και σε οποιαδήποτε άλλη πλατφόρμα, με το Trade λοιπόν ή με το Convert, όπου αν έχουμε για παράδειγμα εδώ πέρα στο USDT, αν έχουμε λοιπόν κάποιο Balance, το μόνο που κάνουμε είναι να πατήσουμε εδώ Convert και να τα μετατρέψουμε λοιπόν σε USD ή Ευρώ και μετά να τα κάνουμε ανάληψη από εδώ, να κάνουμε λοιπόν σε επαμεταφορά ε, στον τραπεζικό μας λογαριασμό. Οπότε κάνουμε Convert, και πηγαίνουμε εδώ πέρα που λέει withdraw και εδώ έχουμε λοιπόν την επιλογή να κάνουμε withdraw διάφορα stable coins ή να κάνουμε λοιπόν withdraw fiat currency. Εδώ τώρα μας δείχνει λοιπόν να βάλουμε τα στοιχεία του τραπεζικού μας λογαριασμού, να επιλέξουμε λοιπόν που είναι η τράπεζα, διευθύνσει κτλ. Αυτά που είναι έτσι κι αλλιώς standard λοιπόν επιλέγετε σε ποια χώρα είναι η τράπεζά σας που θέλετε να κάνετε τη μεταφορά. Και βάζετε τα στοιχεία, δεν χρειάζεται να, βάλω να γράψω τώρα κάτι γιατί είναι πολύ απλά και πολύ προφανές λοιπόν τα στοιχεία που ζητάει και κάντε ανάληψη λοιπόν από την πλατφόρμα FTX σε δικό σας τραπεζικό λογαριασμό. Οπότε λοιπόν, τόσο εύκολη είναι η διαδικασία, απλά χρειάζεται να ακολουθήσει κάποιο λοιπόν αυτά τα βήματα. Και τώρα πάμε λοιπόν στην άλλη περίπτωση όπου κάποιο θέλει να κάνει κατάθεση μέσα στην πλατφόρμα FTX. Καταρχήν να επισημάνω εδώ ότι κάποιο, ε, αν έχει δυσκολία με την Binance ή έχει ψηλό λόγο, α πούμε, δεν τα καταφέρει να κάνει δουλειά μέσα στην Binance, μπορεί άνετα να χρησιμοποιήσει και την πλατφόρμα FTX λοιπόν και να μην χρησιμοποιήσει καθόλου και την Binance. Αλλά ε, με όλε τι επιλογέ που μα δίνει αυτή τη στιγμή η Binance, με 10 διαφορετικού τρόπου να κερδίσουμε στην κορισότητα με τα κρυπτονομίσματά μας και διάφορα άλλα λοιπόν και διάφορα κρυπτονομίσματα που μπαίνουν εκεί και μπορεί να πάρουν τα πάνω τους κτλ παραμένει λοιπόν η νούμερα επιλογή αλλά φυσικά λοιπόν και για πάρα πολλά κρυπτονομίσματα μπορείτε να συνεχίσετε και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κατευθείαν την πλατφόρμα FTX και να μην χρειαστεί να κάνετε καθόλου μεταφορές προς την Binance και αυτό το λέει για του ανθρώπου που μπορεί να ξεκινάνε από, από, το, από το μηδέν, δηλαδή που μπορεί να ξεκινάνε τώρα τι επενδύσει του τους στα κρύπτο, θα μπορούσαν να ξεκινήσουν κατευθείαν και μέσω τη πλατφόρμα FTX. Τώρα, στην άλλη περίπτωση λοιπόν όπου κάποιο θέλει τώρα να κάνει deposit ε, μέσα στην FTX, καταρχήν έχει την επιλογή κάποιο να κάνει λοιπόν ε, με κάρτα, κατευθείαν λοιπόν μέσα στην πλατφόρμα, να, να, αγοράσει, να καταθέσει λοιπόν, και να αγοράσει κρυπτονομίσματα στην FTX. Με κάρτα μπορούμε να κάνουμε ακόμα και στην Binance, μπορούμε να αγοράσουμε ε, κρυπτονομίσματα λοιπόν απευθεία με την κάρτα μα. Και η άλλη επιλογή λοιπόν είναι με τραπεζική μεταφορά, όπου λοιπόν πηγαίνουμε απλά στο wallet μα και πηγαίνουμε εδώ κάτω που λέει uh, deposits και πατάμε λοιπόν εδώ πέρα που λέει Make a Deposit. Πατώντα λοιπόν εδώ, μα δείχνει διάφορα πράγματα. Μα δείχνει λοιπόν και τα κρυπτονομίσματα και τα stable coins κτλ. Τώρα λοιπόν, αν έχει κάποιο στην Binance και θέλει να τα μεταφέρει εδώ ή και σε κάποιο άλλο ανταλλακτήριο, Kucoin, Kraken κτλ., μπορεί να έρθει λοιπόν και να τα σε αυτό το σημείο ή και στο άλλο που έδειξα πριν λοιπόν, και να μεταφέρει τα κρυπτονομίσματα το εδώ. Και ξαναλέω λοιπόν από τη στιγμή που κάποιο κάνει στην Binance ήδη, δεν χρειάζεται να μεταφέρει, αλλά στι περιπτώσει που κάποιο θέλει να κάνει κάποιο κρυπτονόμισμα που μπορεί να είναι μόνο στην FTX ή που θέλει να κάνει λοιπόν τραπεζικέ μεταφορέ, μπορεί να τα μεταφέρει εδώ. Τώρα πάμε στην περίπτωση λοιπόν που κάποιο θέλει να μεταφέρει fiat currency που είναι ευρώ, δολάριο κτλ. Αυτά λέμε fiat currency. Οπότε εδώ καταρχήν έχουμε εδώ τα κρυπτο λοιπόν που μπορεί να επιλέξει κάποιο και έχουμε μετά εδώ λοιπόν το fiat. Έχουμε λοιπόν και σε δολάριο μπορούμε να κάνουμε τραπεζική μεταφορά, εάν κάποιο έχει σε, σε τραπεζικού λογαριασμού ή μπορούν να κάνουν λοιπόν σε ευρώ. Πάμε στην περίπτωση που, λοιπόν που θέλουμε να κάνουμε σε ευρώ. Έχουμε λοιπόν SEPA instant, slow SEPA και deposit via wire. Θα δούμε λοιπόν και τις τρεις επιλογές. Ε, να επισημάνω εδώ λοιπόν ότι ε, περίπου έχουν περίπου μια μέρα λοιπόν καθυστέρηση ή, ή, ή καταθέσεις λοιπόν σε σέπα Έχει ένα όριο επίσης 10.000 ευρώ την ημέρα και 25.000 ευρώ το μήνα, αλλά μπορούν να ανέβουν τα limits τους επίσης με το verification του account, με άλλες διαδικασίες και με αίτηση σε περίπτωση που κάποιος θέλει να καταθέσει παραπάνω. Οπότε εδώ λοιπόν SEPA Instant δίνει, ε, δίνει λοιπόν εδώ ε, τις πληροφορίες, γράφει κάποιο τι ποσό θα καταθέσει, ε, επιλέγει χώρα και ακολουθεί τα βήματα που είναι πάρα πολύ απλά, λοιπόν που δείχνει τα στοιχεία που να καταθέσεις, δίνει ε, το IBAN και τα λοιπά για να καταθέσει λοιπόν κάποιους ε, χρήματα στην πλατφόρμα. Η άλλη επιλογή λοιπόν Slow SEPA μπορεί να απαντήσει κάποιο λοιπόν και εδώ πέρα δίνει ε, τα στοιχεία λοιπόν τα, τα... και τι οδηγίε λοιπόν λέει ότι εδώ είναι το SEPA IBAN που είναι η χώρα αυτή, που είναι η τράπεζα λοιπόν σε ποια χώρα είναι και να ανεβάσει κάποιο λοιπόν και το αποδεικτικό τη ε, ε, μεταφορά. Και το άλλο λοιπόν είναι deposit via wire, όπου και εδώ λοιπόν είναι international, και μπορεί να κάποιος λοιπόν να κάνει κατάθεση, έχει εδώ λοιπόν τα, τα στοιχεία, επίσης για να κάνει την κατάθεση του πρέπει να βάλει και αυτό εδώ που λέει στο account number, πρέπει να προσθέσει και αυτό εδώ όλες τις λεπτομέρειες για να φτάσουν τα χρήματα στο δικό του το λογαριασμό και πρέπει βασικά, βασικά αυτό εδώ για να αναγνωρίσει ότι είναι από το δικό σας το λογαριασμό θα πρέπει να, το, να, βάλετε αυτό εδώ τον αριθμό στις στις, στα details εκεί της μεταφοράς. Εκεί λοιπόν που είναι να γράψεις ας πούμε περισσότερα στοιχεία για την μεταφορά. Εκεί βάζεις λοιπόν κάποιους αυτό εδώ το νούμερο. Απλέ οδηγίε λοιπόν ακολουθούμε όπω κάνουμε και με ε, τραπεζικές τραπεζικέ μεταφορέ λοιπόν και με, άλλα συστήματα που έχουμε δοκιμάσει μέχρι στιγμή. Οπότε λοιπόν με το που κάνει κάποιο σε μία-δύο αργάσιμε το πολύ, συνήθω εκτό διάφορων άλλων παραγόντων που μπορεί να συμβεί κάτι άλλο, θα εμφανιστούν τα χρήματα στο δικό σα το λογαριασμό Euro. Οπότε από τη στιγμή που εμφανιστούν τα χρήματα στο λογαριασμό σα σαν Euro, ε, μπορείτε να πάτε λοιπόν στο wallet πάνω ψηλά και μετά εδώ στο balances και θα τα βρείτε λοιπόν να, να εμφανίζονται εδώ πέρα το amount που είναι, το ποσό λοιπόν που είναι διαθέσιμο και μετά το ποσό αυτό είτε είναι σε δολάρια είτε είναι σε ευρώ λοιπόν το κάνετε convert σε USDT το USDT είναι stable coin και από αυτό εδώ μετά μπορείτε να κάνετε trade οποιοδήποτε κρυπτονόμισμα. Μπορείτε να κάνετε trade και στην πλατφόρμα λοιπόν, USDT και κάτι άλλο, ή μπορείτε μετά τα USDT να τα κάνετε ανάληψη, να τα κάνετε withdraw από εδώ και να τα στείλετε στην Binance λοιπόν για να αγοράσετε στην Binance, να κάνετε trading, να αγοράσετε το δικό σας αγαπημένο κρυπτονόμισμα και να τα κάνετε staking μέσα στην πλατφόρμα, farming, mining και ό,τι άλλες επιλογές λοιπόν σας δίνει η πλατφόρμα Binance. Οκ, okay. οπότε λοιπόν αυτά είναι τα βήματα. Ίσως να τα είπα λίγο γρήγορα για τους ε, καινούριου λοιπόν που δεν είναι εξοικειωμένοι με, τη, με τις πλατφόρμες, αλλά όταν τα κάνει κάποιος λοιπόν αυτά στη πράξη θα πρέπει να ξαναδεί αυτό το βίντεο βήμα προς βήμα και να δει λοιπόν τα βήματα που έδειξα εδώ πέρα. Ε, να κρατάει και σημειώσει αν χρειάζεται κάποιο λοιπόν για να κάνει σωστά και με ασφάλεια λοιπόν όλες τις κινήσεις ε, μέσα από αυτές τις πλατφόρμες. Οπότε λοιπόν, ξαναλέω, Αυτά είναι τα βήματα για να κάνει κάποιο τι μεταφορέ. Ε, θεωρώ ότι παραμένει νούμερο ένα επιλογή Binance. Ε, σαν δεύτερη Binance, θεωρώ ότι είναι η FTX αυτή τη στιγμή. Μπορεί κάποιο λοιπόν να κάνει και απευθεία και από εδώ trading και τραπεζικές μεταφορέ προ και από ε, την, Binance, ε, την FTX πλατφόρμα λοιπόν και να αποφύγει τα διάφορα crypto, Revolut και πηγαίνοντα γύρω-γύρω κτλ. Φυσικά μπορεί κάποιο για του λόγου που ανέλησα εδώ λοιπόν να συνεχίζει να χρησιμοποιεί αυτό γιατί για να χρησιμοποιήσει και σαν τραπεζικό σύστημα τη Revolut μπορεί να κάνει λοιπόν αυτό που σα έδειξα σε αυτό το σημείο. Και αυτό που προσπαθώ να σα δώσω σε αυτό το βίντεο είναι εναλλακτικέ και επιλογέ λοιπόν και λύσει όπου μπορείτε να κάνετε τη δουλειά σα. Κάποιε φορέ κάποιο κολλάει με την πιστοποίηση στην Revolut ή στην Crypto ή στην Binance κάπου. Άρα λοιπόν μπορεί να έχει άλλη μια εναλλακτική. Και αν δεν έχετε δει ακόμα λοιπόν αυτά τα βίντεο, κάποια από αυτά λοιπόν προτείνω να τα δείτε τουλάχιστον. Έστω και αυτό που είναι για την Binance, διότι δείχνω αρκετά βήματα λοιπόν για trading μέσα σε πλατφόρμα. Αυτό εδώ για την FTX λοιπόν, αν δεν το έχετε δει. Και αυτό εδώ σίγουρα όσοι δεν το έχετε δει λοιπόν, για να ξέρετε τα βήματα και τι επιλογέ σα και να μπορείτε να κάνετε τι κινήσει που χρειάζεται ο καθένα ανά πάσα στιγμή. Λοιπόν, αυτά είχα να πω για σήμερα. Like στο βίντεο αν σα άρεσε. Εγγραφή στο κανάλι για καθημερινή ενημέρωση και αναλύσει και πολλά άλλα που δείχνουμε στο κανάλι. Οποιαδήποτε απορία έχετε, γράψτε κάτω από αυτό το βίντεο και θα σα απαντήσουμε την πρώτη ευκαιρία. Μείνετε συντονισμένοι στο cryptonea.gr, ακολουθήστε με και σε Twitter και Instagram λοιπόν και τα λέμε στα επόμενα βίντεο. Καλή συνέχεια και πολλές επιτυχίες!